Λοιπόν, επανήλθαμε να καλησπερίσουμε, να καλημερίσουμε μάλλον εδώ στο στούντιο, κύριο Θανάση το Τικίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα σας. Γιατί τώρα είμαστε χαμένοι στα χρώματα, έτσι. Είμαστε χαμένοι στα χρώματα και έχουμε και αυξήσει τιμολόγια ρεύματος. Ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος, τι πρέπει να κάνει τώρα. Καταρχήν υπάρχουν τόσες πολλές προσφορές που ο κόσμος δεν ξέρει τι να διαλέξει. Ήταν αυτό που λέγαμε από την αρχή με αυτά τα τιμολόγια. Οι τιμές έχουν αρχίσει και αυξάνονται πολύ και δεν φαίνεται στο μέλλον μια αποκλιμάκωση μεγάλη. Ναι. Έχουμε συνεχώς αυξομοιώσεις των τιμών και τον Μάιο και τον Ιούνιο, το είδαμε έτσι. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα τώρα είμαστε στη φάση όμως έχουμε μόνο το κομμάτι. Δεν έχουμε μειώσεις. Θα σας πω, πολλοί κόσμοι πιστεύουν, κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τα πάντα. Θα σας πω ότι πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι επειδή έχουμε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, ότι τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν. Χάνουν μισό βαθμό. Μισό% σε κάθε βαθμό που αυξάνεται πάνω από 25 βαθμούς. Να. Που σημαίνει ότι όταν η θερμοκρασία είναι 40 βαθμών, με 15 βαθμούς διαφορά από το 25 που είναι η ονομαστική του τιμή, η παραγωγή των φωτοβολταϊκών πέφτει. Ναι, εντάξει, εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα βέβαια, γιατί πολλοί κόσμοι λένε ότι έχουμε γεμίσει ανεμογεννητρίες και την ίδια ώρα συνεχίζουν και πληρώνουμε τα μαλλιά μας το ρεύμα. Ναι, αυτό ισχύει. Γιατί εμείς είμαστε σε δομή με το χρηματιστήριο. Να. Τιμών. Δεν είναι ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε άμεσα τις δικές μας παραγωγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οπότε πέφτουμε σε αυτό το μεγάλο κουβά. Λοιπόν, να δούμε τα βασικά τώρα. Λοιπόν, εσείς τι προτείνετε στον κόσμο, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, τι να λάβει υπόψη του για να μπορέσει κάπως να μετριάσει αυτή την αύξηση που έχει έρθει. Ναι, καταρχήν δεν θα πρέπει να κυνηγάει τις πολύ μεγάλες προσφορές γιατί κρύβουν πάρα πολλές παγίδες. Mm-hmm. Υπάρχουν προσφορές που λέει ότι το μήνα Ιούλιο σου δίνω 0,07 στην τιμή. Αυτά είναι τα ψηλά, μετά ακολουθούν τα ψηλά γράμματα που η τιμή αρχίζει και ανεβαίνει. Θα πρέπει να. Είχαμε πει και στην προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες μεγάλες καταναλωτών. Αυτοί που είναι κάτω από 500 κιλοβατόρες και αυτοί που είναι πάνω από 500. Mm-hmm. Για τις κάτω από 500 κιλοβατόρες νοικοκυριά, καλό είναι κανείς να πάει σε σταθερά τιμολόγια. Mm-hmm. Πληρώνοντας κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πάροχοι που είχαν δώσει εξαιρετικές τιμές στην αρχή της χρονιάς. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν τιμές που μπορεί κανείς να τις, με κάποια μικρή, να φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά, υπάρχει όμως μια σταθερότητα στις τιμές. Όσοι είναι πάνω από 500, υπάρχουν προγράμματα, ας πούμε εγώ προσωπικά είχα επιλέξει ένα πρόγραμμα που ήταν κειμενόμενο με γκαραντί την τιμή αύξησης. Mm-hmm. Πληρώνεις κάτι παραπάνω στο πάγιο σε αυτή την περίπτωση, αλλά έχεις εξασφαλίσει ότι έχεις μια τιμή που δεν θα ξεπεράσει το τιμολόγιο. Κάτι τώρα. Εμείς ζούμε σε μια απόλυτη τρέλα. Έτσι. Έχουμε χιλιάδες πράγματα στο κεφάλι μας. Πρέπει να έχουμε και αυτό το πράγμα κάθε μήνα τώρα να μπαίνουμε μέσα και να βλέπουμε τις 500 τιμές μας δίνουν. Έχετε δίκιο. Το ένα από εδώ, το ένα από εκεί, το πάγιο, το ένα, το άλλο δηλαδή. Δεν έχει λειτουργήσει. Έχει λειτουργήσει υπέρ των εταιριών. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Αυτό το χαοτικό περιβάλλον που υπάρχει, ποιος κάθεται να ασχολείται κάθε μήνα για το πού να βλέπει, ας πούμε. Πραγματικά υπάρχει αυτό και το ακούω και από τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Και δεν μπορείς να αλλάζεις κάθε μέρα πάροχο. Δηλαδή, τι δουλειά θα κάνουμε. Κάθε μήνα ας πούμε, θα καθόμαστε και θα κοιτάζουμε ποιο χρώμα συμφέρει και ποια εταιρεία δίνει την καλύτερη τιμή. Επομένως, λοιπόν, για να πούμε μια χρηστική συμβουλή στους καταναλωτές είναι να πάνε στα σταθερά κάτω από 500. Όχι τώρα που οι τιμές έχουν ξεφύγει. Όταν λέτε σταθερά, εννοείται το μπλε. Το μπλε. Το μπλε. Και το πράσινο θα μπορούσε να λειτουργεί έτσι χωρίς να αγχώνεται κάποιος τι γίνεται όταν ας πούμε είναι σε κάποιο πάροχο που είναι σοβαρός και οι τιμές είναι ελεγχόμενες. Και για αυτούς που είναι πάνω από 500 να βρουν συμβόλαια που έχουν εγγύηση ανώτατης τιμής. Γιατί. Ότι δεν θα ξεφύγει δηλαδή. Ναι. Δηλαδή λες ότι εγώ πληρώνω ας πούμε 6 ευρώ πάγιο το μήνα και η τιμή μου δεν θα φύγει πάνω από τα 0,22 ας πούμε. Ή 0,15. Εσείς θεωρείτε αυτό το πράγμα, αυτή η άνοδος την οποία καταγράφεται τώρα και θα καταγράφεται το επόμενο διάστημα. Θα συνεχίσει, θα πάμε. Δεν ξέρω. Να μασίσω τα φύλλα και να πάω στο μαντίο των Δελφών. Δηλαδή εκεί που έχει φτάσει αυτό το πράγμα. Με την κρίση που λέμε, με την κλιματική, με τους πολέμους γύρω μας, με το γεγονός ότι αυξάνονται πάρα πολύ οι ανάγκες, το φυσικό αέριο που είναι μεγάλος παράγοντας στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι πολύ ασάθμητοι παράγοντες. Ναι. Και έχουμε μπροστά μας υψηλές θερμοκρασίες όλο το καλοκαίρι. Και να ξέρετε ότι οι καλύτερες εποχές, και αυτό επίσης είναι σημαντικό να το πούμε, οι καλύτερες εποχές για να κάνετε ένα συμβόλαιο είναι την άνοιξη και το φθινόπωρο. Γιατί όπως είπαμε, το καλοκαίρι συνήθως οι τιμές είναι αυξημένες. Mm-hmm. Οπότε ας περιμένει λίγο ο καταναλωτής μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που. Και ο Θεός βοηθός, λέει. Καταλαβαίνω. Θεός βοηθός. Υπάρχει και η άμυνα το. Ή πράσινο, ή μπλε, ή κόκκινο, ή κίτρινο, ή μαύρο, ό,τι και να τραβήξεις. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρεις, θα σου ξημερώσει. Όχι, αλλά από την άλλη ξέρουμε ότι μας ξημερώνει με τα μεγαλύτερα θέματα, δηλαδή η διατροφική αλυσίδα, το ενεργειακό πρόβλημα. Θα πρέπει και τα νοικοκυριά να βρουν τρόπο να κάνουν άμυνα και να κάνουν όσο γίνεται περισσότερη οικονομία στην κατανάλωση και της ενέργειας και της. Στην διατροφική αλυσίδα που επίσης εκεί. Έτσι κι αλλιώς όλα τα νοικοκυριά το κάνουν αυτό, αλλά ξέρετε είναι δυσβάσταχτο όταν έρχεται ένα μπουγιουρντή, ένας λογαριασμός, ειδικά της ΔΕΗ. Είναι μεγάλο το ποσό. Δεν θέλω να γίνει, αλλά θα δείτε ότι θα ξεβολευτούμε πολύ στα επόμενα χρόνια. Και οι περισσότεροι το έχουμε αφήσει έτσι όπως το είχαμε. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον βιωματικά και από τον εαυτό μου και από τον περίγυρό μου δεν έχουν αλλάξει, ούτε έχουν μπει να κάθουν να ψάξουν. Όχι γιατί μας περισσεύουν τα χρήματα, αλλά γιατί είναι τρέλα. Τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, χρησιμοποιήστε περισσότερο. Τους ανεμιστήρες από τα κλιματιστικά που είναι βέβαια σε οικονομικό επίπεδο, αλλά η διαφορά τους είναι τεράστια. Με 40 τώρα θα βάλεις κλιματιστικό, θα κάτσεις να πεθάνεις. Τώρα τι να κάνεις και μετά όταν σου έρθει, θα κάτσεις να κλαις πάνω από το πολύχρωμο. Θα ξεβολευτούμε, θα ξεβολευτούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι.